The blue corner. This man is an MMA fighter holding a record of 3 wins, 0 losses, weighing in at 70.4 kilos, representing Dynamo Fight Club Nicosia, Cyprus, Tigran Petrosian! And now, introducing his opponent, an MMA fighter holding a record of 8 wins, 1 loss, weighing in at 70.7 kilos, representing MMA School Cage, Limassol, Cyprus, Marios Iacobu! And when the action begins, our referee in charge, Tasos Anastasiou. After the fight, Breeze Filikoris Akini Cyprus will award the winner. Round one. Τρίτος αγώνας στη βραδιά, αγώνας MMA στα 70 κιλά ανδρών. Τρίλεπτη γύρι. Στην μπλε γωνία, Ντίκραν Πετροζιάν. Αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών με ρέκορ 3 νίκες και 0 ήττες, αντιπροσωπεύει τον Dynamo Fight Club στη Λευκοσία. Στην κόκκινη γωνία, Μάριος Ιακώβου, αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών με ρέκορ 8 νίκες και 1 ήττα, αντιπροσωπεύει το MMA School The Cage Limassol. Οι αθλητές συναντώνται στο κέντρο του ring, δίνουν τα χέρια, παίρνουν οδηγίες και είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο γύρο του τρίτου αγώνα. Πετροζιάν προσπαθεί και παίρνει το takedown. Επιστρέφουν πάνω οι δύο αθλητές. Πετροζιάν που προσπαθεί να κερδίσει το takedown, το παίρνει ο Ιακώβου όμως και μπαίνει σε half guard πάνω από τον Πετροζιάν. Ένα όμορφο judo trip από τον Ιακώβου έριξε τον Πετροζιάν. Και βρίσκεται σε half guard, προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Υπάρχει αρκετός χρόνος για τον Ιακώβο να δουλέψει. Βλέπουμε τον Πετροζιάν προσπαθεί να κλειδώσει το πόδι του Ιακώβου έτσι ώστε να μην μπορεί να κινηθεί. Και βλέπουμε τον Ιακώβο έχει ανέβει σε full card, ανέβηκε εντελώς πάνω. Για να δούμε αν θα επιδιώξει τον ground and pound. Στη γωνία ο Μάριος είναι έτοιμος. Ξεκινάει τον ground and pound. Μια πολύ δύσκολη θέση για τον Πετροζιάν εδώ, καθώς οι άμυνες σε αυτό το σημείο είναι περιορισμένες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φέρει το σώμα του όσο πιο κοντά. Βλέπουμε τον Μάριο ότι τον έχει πάρει στην άκρη του ring. Και βλέπουμε τον Πετροζιάν καταφέρνει να γυρίσει. Ένα πολύ όμορφο throw από τον Πετροζιάν και γύρισμα από τον Ιακώβου. Ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας σε θέμα εδάφους. Με εναλλαγές από τους δύο αθλητές, ο Ιακώβου κερδίζει και πάνε την πάνω θέση με sidecard. Βλέπουμε τον Πετροζιάν και πάλι προσπαθεί να γυρίσει. Πολύ δυνατός αθλητής ο Πετροζιάν. Αλλά τώρα ο Ιακώβου έχει πάρει την πλάτη και προσπαθεί για naked choke. Για να δούμε αν θα το καταφέρει, το έληξε. Ο Μάριος Ιακώβου είναι νικητής του αγώνα με rare naked choke. Στον πρώτο γύρο, ένας πάρα πολύ όμορφος γύρος με έδαφος. Όμορφες τεχνικές και από τους δύο αθλητές. Εγώ δεν θέλω στη ζωή.
ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω ο παππούς φανατικός. Ladies and gentlemen, referee Tasos Anastasiou has called a stop to this contest in minute 222 of the very first round, declaring the winner by rear naked choke in the red corner, Marios Iaklomou!